pedal to the metal. Here goes. Okay, last one to kill a bad guy buys the beer. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα κάνουμε ντου σε έναν κύριο για τον οποίο η σύζυγός του έχει γράψει το εξής ποίημα. Ιδιαζόντος ευφυής και τρυφερός αναεραστής. Στα λάθη πάντα συνεπής, ο πιο καλός ο μαθητής. Κοινωνικά διαπρεπής, στον πειρασμό επιρρεπής, με σιγουριά ανασφαλής, ένας νορμάλ σχιζοφρενής. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Πάρω στην πλάτη του δικού σου ανέμου, σαν να σου όρκος να σε πάρω, που δεν θα πάταγα ποτέ μου. Βρισκόμαστε μέσα στο Γιάννινο Μουσικό Θέατρο, κυρίες και κύριοι, και ο καλλιτέχνης το 1992 στις στιγμές έμπνευσης γράφει: «Γεννήθηκα σε ένα χωριό Τετάρτη μεσημέρι. Γιατρός δεν με ξεπέταξε, μα μιας μαμή στο χέρι. Οι συγγενείς μαζεύτηκαν από νωρίς στο σπίτι. Πώς είναι έτσι το παιδί και τι μεγάλη μύτη». Βασίλης Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι. 1992 λοιπόν, κάθεσε και γράφει αυτό το τραγούδι. Είχα κοιταχτεί πολύ ώρα στον καθρέφτη. Ναι. Και μου ήρθε η έμπνευση. Γεννήθηκα σε ένα χωριό Τετάρτη μεσημέρι. Γιατρός δεν με ξεπέταξε, μα μιας μαμή στο χέρι. Οι συγγενείς μαζεύτηκαν από νωρίς στο σπίτι. Πώς είναι έτσι το παιδί και τι μεγάλη μύτη. Είναι η περιγραφή της ζωής οποιοδήποτε Έλληνα που γεννήθηκε στην επαρχία και νομίζω ότι τους καλύπτει όλους. Το μόνο στοιχείο που διαφοροποιεί είναι βέβαια η μύτη, αλλά τα άλλα είναι όλα τα ίδια. Πριν από κάποια χρόνια, τέλος πάντων, σε ένα χωριό κάπου εκεί στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία. Στο χωριό Βάστα. Σκάς μύτη. Σκάει μύτη ο Βασίλης. Το άλλο το ξέρεις. Για πες. Ανοίγει η πόρτα και σκάει ένας Παλαιστίνιος. Ήταν καμικάζι. Άκουσα ένα πολύ πριν, αλλά δεν το κατάλαβα καλά. Κάτι με έναν λευκό στην Αφρική. Πώς το πιστεύεις να πεις. Τι κάνει ένας λευκός στην Αφρική. Πουλάει CD. Έχεις ποτέ όμοιρη στο χωριό σου. Τη θυμάμαι πολύ καλά. Όταν ήταν το σπίτι μου κοντά στην εκκλησία, είναι το σπίτι μας. Και βλέπεις την ομίχλη. Την Αγία Θεοδώρα. Όχι. Όχι. Η Αγία Θεοδώρα είναι πιο έξω από το χωριό, ναι, ναι. Πιο κάτω. Ερχόταν, έκρυβε τα απέναντι βουνά σιγά σιγά και το στοιχείο του ότι κατέβαινε πολύ χαμηλά ήταν ότι λίγο πιο κάτω το καμπαναριό της εκκλησίας χανόταν σιγά σιγά μέσα στα σύννεφα. Ήταν μια εικόνα μαγική. Thank you.
Φτάσαμε στη Βάσπα, κύριε Σεγύρη, το χωριό του Βασίλη Πάπου Κωνσταντίνου. Είμαστε 42 ήλιοι. 42 άνθρωποι, 42 μόνιμοι κάτοικοι. Ναι. Και 6 βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Ερχόνται, φεύγουν εκείνοι. Ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου γεννήθηκε. Γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ στο χωριό, έτσι δεν είναι. Όλο αφού πέρασε εδώ σε τα πλάγια από εδώ. Ήσασταν μεγαλύτερος, έτσι, αφού Βασίλη. Ο κύριος είναι 50 χρονών, πώς το λένε. Πιτσιρικάς είναι αυτός, ακόμα είναι πιτσιρίκι. Ναι, 40-50 χρονών είναι. Είναι 50? Είναι. Εγώ τον έχω για... Έχει περισσότερο μαλλί από εμάς. Καλά, εγώ... κι εγώ, ρε. Για να δω. Τι του βάζετε το καπέλο, για να δω. Απίστευτο. Τρομερό, ε. Και είμαι 80 χρονών. Είναι ο κύριος Τζανέτος. Ο Νικόλας, ναι. Ο Νικόλας. Πήγατε εκεί, ε. Το έκανες. Και πρέπει να πω ότι ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Το προάβλιο της εκκλησίας είναι εκεί. Και από εκεί βλέπουμε πολύ μακριά κάτω το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Καταπληκτική θέα, πραγματικά. Φοβερό. Είναι πολύ όμορφο. 820 υψόμετρο. Πάνε με τη μάνα του και πιάνε πέρα στο... Στα χωράφια. Στα ρέματα. Τι τραγούδια έλεγε, θυμάστε καθόλου. Δημοτικά έλεγε. Δημοτικά έλεγε. Μια βόσκοπούλα γάλα χρυσά. Πάνω σε ψηλή ραχούλα έλεγε καμπαλά τραγούδια. Πάνω σε ψηλή ραχούλα, πάνω σε ψηλή ραχούλα. Κάθεται μια βόσκοπούλα. Πρόβατα κι αρνιά φύλαγη και τη ροκά της βαστάει. Όλα τέτοια τραγούδια, από αυτά. Με αυτά μαγευόμουν, η μαμά μου τραγουδούσε υπέροχη φωνή και ακόμα τραγουδάει, παρόλο που είναι 87. Έπαιζες και φλογέρα, αν δεν κάνω λάθος τότε, έτσι. Ναι, είχαμε έναν παππού που ήταν σε ένα άλλο χωριό πιο κάτω, στο Βράχο, και μας έφτιαξε δύο φλογέρες, εμένα και το αδερφού μου. Του Αντρέα. Ναι. Εγώ μέσα σε μία μέρα έπαιζα 2-3 τραγούδια. Ο Αντρέας ακόμα ούτε να φυσήξει δεν μπορούσε. Πώς εξηγείται αυτό, δεν ξέρω. Η κρύα βρύση. Εδώ έρχονταν ο Βασίλης, πιστηρικά και έπινε νεράκι. Αυτά είναι. Όπως έχω ακούσει, από αυτό το νερό η φωνή βελτιώνεται πολύ. Είναι το νερό. Είναι το νερό. Το νερό λοιπόν είναι το μυστικό, το μαγικό φίλτρο θα λέγαμε. Και είχε αέρας που είχε ευθυμαστεί όσοι. Πίνοντας το νερό σε δύο μέρες σέκους. Τέρμα. Τέρμα. Δηλαδή... Ναι, είναι τέτοιο το νερό που χωνεύει όλα. Α, και καλό λέτε. Ναι. Α, νομίζω ότι... Πάει ο... Αντεγιά. Όχι αντεγιά. Ο νιώτρας θα πάμε τρας κάτω. Εντάξει. Το νερό λοιπόν είναι θαυματουργό. Το φοβερό νερό εδώ στη Βάστα είναι αυτό που έπινε και ο Βασίλης Πιτσιρικάς. Όλος ο κόσμος. Και τραγουδούσε... Όσοι πήρανε νερό... Πάνω σε ψηλή ραχούλα καθόταν μια βοσκοπούλα. Ταραρίν, ταραρίν... Πήγαν τα κατσικάκια, ε! Έχει φοβερά κρύο νερό, δηλαδή οι παγώνες πραγματικά. Εκεί λοιπόν μαζευόσασταν... Ναι. Πανηγύρια, τι άλλο. Ναι. Είχες τραγουδήσει πανηγύρι. Δεν πρόλαβα. Ήμουνα πολύ μικρός, αλλά τραγουδούσα όταν έρχονταν ο ταχυδρόμος και έφερνε τα γράμματα από τους ξενιτεμένους. Και ερχόταν ο ταχυδρόμος και μοίραζε τα γράμματα στο καφενείο. Εγώ έβλεπα κοινό και πήγαινα και τραγούδαγα. Χωρίς να μου το ζητήσουν. Δηλαδή... Και μετά μου δίνανε λουκούμια και τέτοια. Και έλεγα και πείματα. Πρέπει να έχεις ιδιαίτερη δυναμία στα λουκούμια. Καταπληκτικό γλύκισμα. Γεια σας. Γεια χαρά, γεια. Τι κάνετε, καλά είστε. Εσείς πώς τα περνάτε. Είστε ο κύριος. Χρονόπουλος. Ο κύριος Χρονόπουλος, να περάσουμε κύριε Χρονόπουλε. Πιάτη όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Ελάτε μέσα. Εδώ τι είναι μαγαζί, είναι ή σπίτι. Ήταν μαγαζί και τώρα μαγαζί. Μαγαζάκι, έτσι. Σπίτι, εγώ το έχω και σε σπίτι και σαν μαγαζί. Για πείτε μας λίγα λόγια για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, κύριε Χρονόπουλε. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι εδώ δίπλα το σπίτι του και είναι και ανυψόλυμο τη φάνη, ανυψόλυμο. Τι σχέση, δηλαδή, τι πιάνει η συγγένειά σας ακριβώς. Με τη μάνα του είμαστε ξαδέλφια. Πρώτα ξαδέλφια. Πρώτα ξαδέλφια. Ο Βασίλης όταν ήταν μικρό παιδάκι, τον έβγαζε ο πατέρας του έξω στο μαγαζί.
Τον ανέβαζα πάνω σε ένα τραπεζάκι και του είχαν μάθει ένα πείμα να Βασίλη Κατσεφρόνημα να γίνει νοικοκύρης. Ναι. Και το ανέβαζα εγώ απάνω και του έλεγα θα φας ένα ρουκουμάκι να πεις το πείμα. Κι άρχισα πάνω στο τραπέζι, Βασίλη Κατσεφρόνημα να γίνει νοικοκύρης, να αποκτήσει πρόβατα, γελάδια και γελάδες. Κάτι δεν θυμάμαι κι εγώ, δεν το θυμάμαι τώρα. Το έλεγε όλο το πείμα. Και θυμάμαι, ναι, το έλεγε πέρα-πέρα. Και έδωσε το ρουκουμάκι. Και ήταν 4-5 χρονών. Και θυμάται και μου το λέει συνέχεια. Το πρώτο λουκούμι, το πρώτο αγγλικό που έφαγα, μου λέει, στο χωριό ήταν από εσένα. Να τα λουκουμάκια. Αυτά είναι τα λουκουμάκια του Μπαρμπαγιάννη. Από αυτά έφαγε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Εδώ είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, έτσι. Όχι, εγώ είμαι εκεί. Α, εσείς είστε. Ναι. Νομίζω ότι μοιάζει λιγάκι. Όχι, έπε. Εδώ. Εδώ είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Εδώ είναι ξαδερφός μου, ήταν στην Αμερική. Για να δούμε. Α, ανάτος ο Βασίλης. Εδώ είναι ο Βασίλης, ε. Με αγάπη. Στον Μπαρμπαγιάννη. Καταπληκτικό. Είναι... Να είστε καλά, να είστε πάντα καλά, παιδιά. Το σπίτι του Μπαρμπαγιάννη είναι και πατοπολείο. Στη μέση έχει το κρεβάτι. Πρέπει να είναι από τα ωραιότερα πατοπολεία που έχουν μείνει εν Ελλάδη και νομίζω πρέπει να κριθεί διατηρηταίο. Είναι μοναδικό, τα έχει όλα. Βρίσκει κανένας ό,τι θέλει. Και το φοβερό είναι ότι μπορεί να ψωνίζει όποιος θέλει, να αφήνει τα λεπτά και να φεύγει. Και να μην είναι μέσα από Μπαρμπαγιάννης. Ναι, γι' αυτό γίνεται με όλα εκεί πέρα. Είναι open. Ό,τι θέλει ο καθένας πάει και παίρνει από το σπίτι του διπλανό. Είναι ανοιχτές οι πόρτες όλες. Έτσι βρήκαμε και τη δικιά σου πόρτα ανοιχτή, στο σπίτι, λίγο πιο πέρα, Βασίλη, και αποφασίσαμε να πούμε μέσα. Παραβίαση ντου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σπίτι του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Κοιτάω πίσω μου, δεν είμαι εκεί. Πηγαίνω μπρος, μα δεν υπάρχει ψυχή. Τραβάω το σήμερα, δεν βγαίνει φωνή, δεν σηκώνει. Δεν σηκώνει. Εδώ, κυρία Ειρήνη, είναι... Είναι η πρόγονή τους. Είναι ο προπάπους, δηλαδή, του, του άντρα μου. Προ-προ-πάπους του Βασίλη. Προ-προ-πάπους, μάλιστα. Βασίλη είναι. Grand-grand-father. Ναι, ναι. Είναι ο... Ο Παπακώστας. Ναι, και ο Παπαριστίδης. Ήταν αδέρφια. Αδέρφια. Εδώ βλέπουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στα πρώτα του βήματα. Ο πρόλογος λέει, ο τραγουδιστής είναι εργάτης και οφείλει να δουλεύει για το λαό. Αυτό πιστεύει το νέο αστέρι του λαϊκού πενταγράμμου, για το οποίο ο Μίκης Θεοδωράκης μιλάει πάντα με ενθουσιασμό. Είναι μια παρουσίαση που έχει κάνει στο Βασίλη Παπακοσταντίνου η Όλγα Μπακομάρου. Μάλιστα έχει και κάποια στοιχεία. Πρώτη εμφάνιση το 1968 στις Εσπερίδες του Γιάννη Αργύρη. Πρώτος δίσκος, Προδομένος λαός του Θεοδωράκη. Αγαπημένος συνθέτης Θεοδωράκης Λοΐζος Σαββόπουλος. Αγαπημένος τραγουδιστής Νταλάρας. Αγαπημένη τραγουδίστρια Αλεξίου Κοχ. Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος. Ουσιαστικά είναι τα πρώτα βήματά σου. Φεύγεις από το χωριό και έρχεσαι στην Αθήνα. Ακριβώς μεταπολίτευση ήταν τότε. Ναι. Τραγουδούσαμε τον Θεοδωράκη, λοιπόν, ξέρεις το κλίμα. Έπρεπε να πάρεις θέση, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ή μάλλον το καλύτερο ήταν να την έχεις πάρει ήδη πριν. Ναι. Επιχούντας. Και τότε με τα πολιτικά τραγούδια, έτσι, τα αμυγός πολιτικά, ένιωθες ότι πραγματικά προσφέρεις κάτι, δίνεις κουράγιο σε αυτούς που αγωνιστήκανε και σε αυτούς που θα συνέχιζαν να αγωνίζονται. Την περίοδο της Χούντας πού βρίσκεσαι? Στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βρίσκεσαι στη Γαλλία και μαζί. Στο στρατό και προς το τέλος, αφού απολύομαι, βρίσκομαι στη Γερμανία και Γαλλία. Πήγες τελικά στη Γαλλία και εσύ? Ναι, πήγα και βρήκα τον Μίκη Θεοδωράκη στη Γαλλία. Τι είναι αυτό? Τι συνέβη και από τα πρώτα τραγούδια που λες, τα πρώτα δημοτικά, τη βουκολική ζωή, ξαφνικά έρχεσαι στην Αθήνα και γίνεται αυτή η μεταστροφή. Οδηγήσεις στο ροκ το 1960 με ένα συγκρότημα που κάνεις, τα Σταυρόλεξα. Κοίτα, ήμουν ένα κοινωνικό παιδί από μικρό και είχα και αρχηγικές τάσεις. Ψώνιο δηλαδή. Ήρθαμε στην Αθήνα το 57. Μέσα σε 5 χρόνια, 6, ξέρω εγώ, είχα ήδη δανειζόμενη την κιθάρα του γείτονα, του Κωστάκη, του Παναγόπουλου, πάνε καλά. Και ενώ την είχε σπίτι του, εγώ την έπαιρνα και έπαιζα καλύτερα από εκείνον. Μετά τα παράθυρα. Χωρίς να ξέρεις, χωρίς να έχεις κάνει. Ναι, ναι, ναι. Από αυτό σχεδίαζες. Ναι, ναι. Ναι. Μετά κάναμε και ένα συγκρότημα. Και κερδίσαμε σε ένα διαγωνισμό, βγήκαμε πρώτοι και κερδίσαμε όργανα. Κιθάρες, ηλεκτρικές και τέτοια. Χάμος μετά. Μετά κάναμε μεγάλη συναυλία στο Σινέ Ιωνία που είναι δίπλα από το σπίτι στη Φιλαδέλφεια. Ήρθαν όλοι οι γείτονες, γέμισε.
Από εκεί πέρα πια δεν γλιτώνεις. Αν φάσανε χειροκρότημα μετά. Περίοδο, ακούς και μία νεαρή τραγουδίστρια να μιλάει για σένα. Να λέει ότι σε αναφέρει ως τον αγαπημένο της τραγουδιστή. Λέω αυτό το κορίτσι δεν είναι στα καλά του. Ναι. Γιατί εγώ μόλις είχα κυκλοφορήσει το πρώτο, ο Πέτρος, ο Γιωχάν και ο Φρανς, και αυτή τότε ξεκίνησε. Και λέει ένας καινούριος, λέει ο Βασίλης Κωνσταντίνου. Η τρελή είναι σαφώς, η Τάνια Τσανακλίδη. Και σε μία συνέντευξη, από τις πρώτες μου συνεντεύξεις, με ρωτάει ποιος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής και λέω ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Το διαβάζει ο Βασίλης, μόλις είχε βγει κι αυτός και του κάνει τρομερή εντύπωση. Σε ήξερε ο Βασίλης? Όχι βέβαια, δεν είχαμε γνωριστεί ακόμη. Και γίναμε φίλοι. Γίναμε φίλοι κολλητοί από το 1975. Όταν τον είδες, είπες, έπαθε σοκ. Τι δηλαδή, αυτή η δύναμη που είχε. Και ο τρομερός ερωτισμός που έβγαζε όταν τραγούδαγε. Ναι. Μετά το 1980 έχω χωρίσει εγώ, έχει χωρίσει και ο Βασίλης και είμαστε και δυο παρηγόροι. Και δεν ξέρω πώς έγινε. Από φίλοι έγινε λίγο πιο... Πιο κολλητή. Πιο πολύ κολλητή. Πολύ κολλητή. Παρακολλητή. Ναι. Είχαμε πολύ πλάκα, περνάγαμε πολύ καλά με τον Βασίλη, μαλώναμε φρικτά. Μια φορά μαλώσαμε πολύ άσχημα, έχουμε πάει στο χωριό, συνοδιές. Και φτιάχνω εγώ το σπίτι μου. Ναι. Έχουμε λοιπόν εκεί μαστόρια. Όμως ο Βασίλης επέμενε να ανακατεύεται με όλα τα μαστορίλια. Θέλουμε να κοσκινήσουμε λίγο χώμα για να βάλουμε στον κήπο. Και υπάρχει μια σίτα που την έχουν αφήσει εκεί οι εργάτες, τη λέω εγώ του Βασίλη. Τη σίτα τη βάζουμε έτσι πλάγια. Αυτός επέμενε ότι τη σίτα την έχουμε κάτω και την πιάνουν από τα χέρια οι εργάτες και κοσκινούν το χώμα. Του λέω, είναι λάθος. Πρέπει να είναι η σίτα έτσι. Να μην στα πω λίγο, γίναμε μαλλιά κουβάρια. Μαλλιά κουβάρια. Και ο Βασίλης... Πλακωθήκατε? Πλακωθήκαμε πολύ άσχημα. Και φάπες? Όχι, όχι. Α, στο σάκ, Και σηκώθηκε ο Βασίλης και έφυγε. Και πήγε ο Βλάκας με ότο στοπ. Και παρακαλούσε να τον πάρουν και πάθανε πλάκα κάτι παιδιά που δεν τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να κάνει ότο στοπ. Ότο στοπ να φύγει από τις μιλιές. Ναι, γιατί δεν είναι και αυτοκίνητο. Είχαμε πάει με το δικό μου. Ακόμα επιμένει ότι το χώμα προσκυνίζεται με το δικό του τρόπο. Τι ανακατεύεται με το χώμα, μπορείς να μου πεις? Τι δουλειά έχει? Δεν είσαι καλά, τη το είπα από την αρχή, δεν σου είπα είναι τρελή. Δίκιο, ή δίκιο είχα. Επιμένεις ακόμα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, είσαι ικανός να ξανατσακωθείς και ξαναφύγεις. Να πάρεις τα βουνά. Έφυγες από τις μιλιές με οτοστόπ, έτσι. Ότος. Ναι, έτσι. Κατέβηκες εκεί από το δρόμο, γιατί ξέρω πού είναι το σπίτι. Ναι, και όποιον έφυγε, του έλεγα μήπως πας κάτω. Ξέρω, ένας με πήγε μέχρι την Εθνική Οδό και ναι. Εκεί με πήρε άλλος. Μου παίρνει, ξέρω, εκεί στα δύο. Μέχρι το Βόλο και από το Βόλο. Ναι. Και έφτασες Αθήνα. Mm. Σκέψου νεύρα που είχες, Ναι, και μετά την πήρα τηλέφωνο. Και ξαναπήγες πάνω. Πάλι με το στόπ. Όχι, πήρα το δικό μου για να φεύγω όποτε μπορώ. Πες το πρώτο τραγούδι που σου ήρθε στο μυαλό σου από τον Βασίλη. Ακολουθώ. Θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδιστής στην μπαλάδα. Αυτό που είναι. Όταν τραγουδάει μπαλάδες, δεν το έχει κανένα. Και δεν θα το αποκτήσει ποτέ κανένα.
Ένας μπάτσος και μισός. Το Σάββατο, στις 5:30 το απόγευμα, στο Star. Okay, last one to kill a bad guy buys the beer. Ελένη Ράντου. Γυναίκα σου από το 1990 και μετά. Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε το 1994. Γνωριστήκατε τυχαία? Όχι, συνεργαστημένη. Δηλαδή πώς έγινε, το θυμάσαι? Σε ποιο χώρο, σε ποιο μέρος, ναι, σε ποιο τόπο. Συχνάζαμε στο ίδιο μπαρ, το πάρτι. Τώρα δεν στο πάρτι, ναι, ναι. Τόπο συναντήσεων. Και ναι, αυτός έμαθα αργότερα ότι έπαιρνε τηλέφωνο και ρώταγε αν είμαι. Μάλιστα έλεγε, σε ράντο έχουμε τίποτα απόψε. Και όταν μάθαινε ότι μου έτρεχε. Αλλά αυτά τα έμαθα αργότερα. Και έβαζε τον κιθαρίστα του να γράφει ραβασάκια και να μου τα στέλνει. Και εγώ νόμιζα ότι με φλερτάρει ο κιθαρίστας του. Ποιος ήταν ο κιθαρίστας? Χριστόφορος, ο Κροκίδης. Mm. Και έτσι είχε καταλάβει και αυτός που είχε τον μπαρ, γιατί μου έλεγε έχεις ένα... Και με δουλεύανε. Εγώ δεν απαντούσα ποτέ, γιατί μου γράφει διάφορα ποιητικά. Οπότε όταν προέκυψε το φλερ του Βασίλη, θεωρήσανε όλοι ότι ήταν πολύ άτιμο εκ μέρους του, γιατί πήγε να πάρει το κορίτσι του που ήταν ερωτευμένος ο κιθαρίστας του. Μου θυμίζει λίγο Σιρανό ντε Μπερζεράκ με Ροξάνη. Ναι, ναι, ναι. Που έπαιζε... Έτσι, έτσι, έτσι. Οπ. Παγίδα. Και έπεσε μέσα. Σύχνες, βάει, εκεί που σύχναζε και... έπαιρνα τηλέφωνο κρυφά και έλεγα είναι η Ράντου εκεί και μου λέγανε ναι και έτρεχα. Όταν δεν ήταν δεν πήγαινα. Γύρω στο 1994, τέσσερα χρόνια μετά δηλαδή. Ναι, ναι. Κάθεται και γράφει ένα ποίημα για σένα που έγινε και τραγούδι. Το Ιδιαζόντος, έτσι. Ιδιαζόντος ευφυής και τρυφερός ανεραστής, στα λάθη πάντα συνεπής, ο πιο καλός ο μαθητής. Και άλλα πολλά. Κομπλεξικός γενετής. Κοινωνικά διαπρεπής, στον πειρασμό επιρρεπής, με σιγουριά ανασφαλής, ένας νορμάλ σχιζοφρενής. Τα λέει όλα. Η Ελένη. Καταπληκτικό είναι αυτό. Μόνο που δεν, νομίζω η μελωδία μου δεν είναι και τόσο καλή όσο είναι τότε. Κάποια στιγμή θα το ξανακοιτάξω. Το θεωρώ δοκιμένο από μελωδία, γιατί τη μελωδία την έβαλα εγώ και δεν είναι από τις καλύτερες μου. Πες μου τα τρία τα τραγούδια που αμέσως προτάσεις. Βάζεις στις τρεις πρώτες θέσεις. Τα δικά μου μπορώ να τα κρίνω τον άλλον, δεν θα το έκανα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι το καλύτερό μου που έχει κυκλοφορήσει είναι το. Από μπαλάντες είναι το Πάρεμε. Είναι το Για σένα. Η Βικτόρια. Θυμήσαι μόνο το Πάρε με. Πάρε με, πάρε με, μέσα σου να κρυφτώ, σαν να μην έζησα πριν από το βράδυ αυτό. Φαντάζομαι ότι γνωριστήκαμε και όταν πια προχωρήσαμε σε σχέση και μέναμε μαζί, μέναμε μαζί και με όλο το συγκρότημα, ήταν κοινόβιο. Γιατί άλλος είχε φοβίες, άλλος είχε προσωπικά, άλλος τον παράτησε γκόμενα. Αλλά σε ένα κρεβάτι μπορούσε να περνάνε φίλοι, γνωστοί. Δηλαδή ήταν ένα σπίτι που ήταν. Μέσα από το για κρεβάτι. Όλους. Όχι, αλλά την ώρα που κοιμόσουν μπορεί να ερχόταν κάποιο να σου πει. Να σε πάντα για από πάνω. Ναι, ένα πέρναγε να. Λίγο έτσι αυτά τα γκρουπίστικα. Ροκ καταστάσεις. Ναι. Την πρώτη χρονιά δε που ήμασταν μαζί, το πρώτο καλοκαίρι, πήγα μαζί του σε 65 συναυλίες. Λοιπόν, μετά την 30η-40η είχα βαρεθεί και παρεξηγιότανε. Και μια μέρα λοιπόν είμαι κάπου στην τελευταία κερκίδα και διαβάζω ένα βιβλίο. Και το είδα και παρεξηγήθηκε και άρχισε να μου φωνάζει από το μικρόφωνο. Ας το βιβλίο, τραγουδάω! Ότι τραγουδάω για σένα και εσύ δεν βλέπεις. Όλο αυτό το κλίμα το οποίο μου ήταν άγνωστο με τους φανς, με το φανατισμένο κοινό που φώναζε «Βασίλη!» Και πάντα κορόιδευα εγώ και έλεγα «Έλα Βασίλη, σε ζητάνε!» και τέλος πάντων, περιπέτεια. Ποιο από τα τραγούδια του γουστάρεις περισσότερο? Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου το «Σ' ακολουθώ». Mm-hmm. Είναι από τα αγαπημένα μου «Σαν δύο φωτάκια βραδινού αεροπλάνου». Και στο φετινό του πρόγραμμα έχει ένα κομμάτι που με λιγμούς το ακούω. Σου τρυπάει το συναίσθημα. Και μέσα στην όλη έτσι διάθεση όλων τα τελευταία χρόνια να μην έχουμε καμία επαφή με το συναίσθημά μας αλλά να κάνουμε πλακίτσα και κανιβάλα με όλα είναι μια επιστροφή στην
στο μέσα μας, mm-hmm. πολύ σημαντική. Και είναι πολύ καλό να βλέπεις έναν τραγουδιστή που τραγουδάει και ανατριχιάζει και σε κάνει και εσένα και ανατριχιάζει. Δεν μπορώ όλα αυτά τα νερόβραστα που κυλάει το τραγούδι γύρω από το τραγουδιστή, αλλά δεν υπάρχει μέσα του. Συμφωνούμε απόλυτα. Νομίζω τα είπε όλα η Έλενη με αυτό. Ο καλλιτέχνης, ξέρω, είναι σεμνός και δεν... Όχι, δεν είναι αυτό. Μου κάθηκε, δηλαδή. Αυτό κάνει κάθε φορά. Τα λέει κάπως, βλέπεις, και μετά εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Και τα λέει ως χήμαρος, έτσι, καταιγίδα. Ειδικά αυτό που πήγε τη συναυλία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ναι, εκεί πέρα την είχε κάνει όμως. Δεν μπορείς, κυρία μου, δηλαδή, να βλέπεις 40 συναυλίες και να σταματάς. 65. Κάπου εκεί είπε, σταμάτησε και πήγε πίσω. Α, ναι. Ήθελα και τις 65 μπροστά. Ήθελα να με θαυμάζει πολύ. Είμαι ανασφαλής. Και την κοίταζες την ώρα που έπαιζες, ναι, ναι. Δηλαδή, μπορείς μέσα εκεί στο σκοτάδι, ενώ πέφτουν τα φώτα πάνω σου, να βλέπεις τον άνθρωπο που θέλεις. Και να μην βλέπω, το νιώθω. Το νιώθω και κύματα. Ποιοι είναι εντάξει, ποιοι είναι εντυπωσιασμένοι, ποιοι έχουν δοθεί, ποιοι είναι αφηρημένοι. Ποιοι μπορεί να μιλάνε στο και σιγά και αυτό. Και πολλές φορές χωρίς να τους βλέπω, χωρίς φώτα. Σε ενδιαφέρει πολύ το κοινό σου την ώρα που παίζεις. Ναι, όχι με την έννοια ότι το ερευνώ εκείνη τη στιγμή, αλλά νιώθω ότι τι ενοχλεί την επαφή μας. Ναι. Και προσπαθώ να το κερδίσω και εκείνο. Δηλαδή, αν νιώθω ότι κάπου από εκεί μακριά, νιώθω ότι κάτι δεν έρχεται προς τα δω, ή δεν πάω εγώ προς τα εκεί, συναισθηματικά εννοώ, το επιμένω. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Έχεις πηδήξει καμιά φορά στο κοινό σου πάνω? Πολλές φορές. Βουτιά επάνω, ναι. Και να σε πιάνουν? Ναι. Φοβερό. Δηλαδή, κάνεις βουτιά όπως την διαφήμιση, ναι, ή όπως παλιά βλέπαμε ο Μίτς Ζάγκερ και άλλοι που κάναν, ο Iggy Pop? Μα συνέχεια το κάνω αυτό. Ο Σάγκης Μπουλάς έχει πέσει ποτέ μαζί σου επάνω, στο κοινό? Δεν θα το συνιστούσα στο κοινό να κάτσει από κάτω. Το θυμάσαι με άλλο look ποτέ εσύ τον Βασίλη? Όχι, ποτέ. Το θυμάμαι έτσι και το παρατσούκλι γάτζος εγώ το έχω βγάλει. Ξέρεις, εγώ είμαι που βαφτίζω όλους. Πάμε. Το γάτζος δεν το ξέρατε. Σε βλέπω, γελάς πονηρά. Ναι, θες να σου το εξηγήσω τώρα κιόλα. Τι να πω, μωρέ. Εξάλλου, αυτά θα κοπούνε στο μοντάζ. Του λέγα, θα πεθάνεις όπως είπα παγάλι. Να μεγαλώνει μύτη και κάποια στιγμή δεν μπορεί να φας. Εκείνος μου λέει για τα αυτιά μου, τι να πει, ήξερα. Τι έχω τα αυτιά σου? Πραγματικά. Έπρεπε κάτι να βρει και έβρισκε τα αυτιά. Του λέγα να βγάλει το κεφάλι του έξω από το αυτοκίνητο και δεν πιάνει καλά το ραδιόφωνο για τις κεραίες. Πάντως, μαζί κάνετε φοβερό δίδυμα, έτσι. Τι, αδέρφια είμαστε με το Σάκη. Δεν χάνετε τίποτα. Αδέρφια, ναι. Ο ένας ακούει τα πάντα, ο άλλος μυρίζει τα πάντα. Και έτσι είμαστε δίδυμο. Μια γενικότερη άποψη. Όλες οι συστήσεις στα κόκκινα. Μια φορά πήγαμε σε κάτι συναυλίες στην επαρχία και ήταν κάποια παιδιά που κάνανε έτσι. Υποτίθεται ότι την είχαν βρει και ήταν ντάγκλαθα. Και έλεγε ο Βασίλης, ο πατέρας σου, ο πατέρας σου. Πού έλεγε αυτό? Ο Σάκης Μπουλάς, φίλος σου καλός, κολλητός από τα παλιά. Η Αλέκα Παπαρίγα ανήκει στους φίλους σου? Με την Αλέκα Παπαρίγα δεν έχουμε κάνει παρέα πολύ, αλλά την αισθάνομαι σαν φίλη μου που ό,τι και να μου συμβεί θα είναι δίπλα μου. Είναι τόσο απλός άνθρωπος που θα έλεγα έως και φοβισμένος απλός άνθρωπος. Και τόσο μακριά από την απλοϊκότητα, βέβαια, γιατί έχει μια ποιότητα εξαιρετική. Είμαστε δίμοι, λοιπόν, και ντου στο σπίτι του λαού. Δεξί χέρι βλέπω εδώ, Σιλωμένο. Ποιος ξέρει, ο καλλιτέχνης κάτι θα έχει στο μυαλό του. Βλέπουμε ένα χαρακτικό του Τάσου, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν σηκώσει το αριστερό χέρι? Κοίταξε, στον καιρό του εθνικοπροσωπικού αγώνα, ναι, ναι, δεν ήταν μόνο το αριστερό, ήταν και τα δυο. Βλέπω όμως μόνο το δεξί χέρι σηκωμένο. Ναι, για γιατί το αριστερό τραβούσε τη μάζα. Άρα, με το δεξί υψωμένο, με το δεξί μπροστά, με το αριστερό. Το τραβάμε το λαό μας. Και το κουμπί ποιος το τραβάει? Εργατική τάξη. Θα σου πω. Έγινε. Να είστε καλά. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μόλις μπήκαμε στο γραφείο της κυρίας Παπαρίγα. Καλεσμένος μας είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Το γνωρίζετε προσωπικά?
και τον γνωρίζω και τον αγαπώ ειλικρινά. Όχι μόνο γιατί είναι γνωστός φίρμα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, αλλά γιατί νομίζω ότι το αξίζει. Συνήθως αναρωτιέμαι το εξής πράγμα. Πώς είναι δυνατόν εγώ, που εν πάση περιπτώσει είμαι σε μια μεγάλη ηλικία, να μ' αρέσει να ακούω τον Βασίλη τον Παγκαστοδήρου και τα παλιά και τα καινούργια τραγούδια του, και το ίδιο πράγμα να αισθάνεται ένας πάρα πολύ νέος που μπορούσε να είναι παιδί μου και παρολίγο εγγονός μου. Καταρχήν πιστεύω ότι ο Βασίλης έχει μια έμφυτη, ας το πω, δεν ξέρω, στο κύτταρό του νεανικότητα, και αυτό είναι ένα χάρισμα. Πιστεύω όμως ότι αυτό το χάρισμα που είχε μαζί με το χάρισμα της φωνής συνδέθηκε με την αντίληψή του για την κοινωνία, για τα πράγματα, για τον άνθρωπο, για την νεολαία, για τις εξελίξεις. Και ενώ είναι ένας άνθρωπος που δεν το βλέπουμε καθημερινά, ας πούμε, στο δρόμο, με το τραγούδι του δείχνει ότι παρακολουθεί τα πάντα. Είναι μαχητικός και όταν καυτηριάζει δεν σου ρίχνει το πνεύμα αισιοδοξίες, και όταν διακομωδεί δεν είναι μία διακομόδηση που οδηγεί στην ισοπαίδωση. Έχετε πάει σε κάποια συναυλία του? Τον έχετε δει έτσι σε συναυλία? Ναι, βεβαίως. Φωνάζετε Βασίλη Ζούμη για να σε ακούμε? Όχι, δεν φωνάζω αυτό. Εγώ το νιώθω διαφορετικά. Παραμένει ροκ? Κατά τη γνώμη μου παραμένει. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι το περίεργο. Παρότι δεν είναι όπως ήταν στα πρώτα του νεανικά χρόνια, είναι αυθεντικό αυτό που δείχνει. Ο Γεωργάκης Παπανδρέου και εγώ σε Καραμαλής έχουν κάτι ροκ επάνω τους. Κοιτάξτε, άλλο να μου λέτε για τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνο. Δεν θέλετε να το λέω. Και άλλο να μου λέτε για τους πολιτικούς. Εγώ τους πολιτικούς δεν τους κρίνω ούτε από την εμφάνιση. Μάλιστα. Τους κρίνω από την πολιτική τους. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, τελευταία ερώτηση. Με ποιο κόμμα θα ταιριάζει, πιστεύετε? Εμείς ταιριάζουμε μαζί του. Τώρα από εκεί και πέρα ο ίδιος θα απαντήσει. Σαν φίλοι, αρχίζει να συνδικαλιστικά μιλάει για τέτοια, ότι πρέπει να είσαι οργανωμένο. Όχι, όχι. Πρέπει όχι, να είσαι. Όχι, όχι. Σαν φίλοι, στο κουκουέ και τέτοια πράγματα. Όχι, στο δείχνει. Δεν φοβάσαι μήπως αρχίσει να θέλει να σου πάρει ένα βιογραφικό? Γιατί. Αυτά βγαίνουν μέσα από το πώς βλέπει την ίδια τη ζωή, την ίδια την παρέα, την ίδια την κουβέντα εκείνη, η οποία δεν έχει κανένα μανιφέστο. Είναι εξωφρενικά αληθινή. Σε μια εποχή που όλοι λειτουργούν για την εικόνα του, έτσι. Χάρηκα. Πώς είστε? Πάντα καλά. Πάντα καλά. Πώς το βλέπετε το Γεωργάκη με τον Κώστα? Η μονομαχία τι θα γίνει? Πώς τους βλέπετε? Δυο γαϊδάρι μάλλον σε ξένα χειρώνα. Δυο γαϊδάρι μάλλον σε ξένα χειρώνα. Είστε λοιπόν εδώ φύλακας στο... Δεν είμαι φύλακας, είμαι πληροφορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είστε ο πληροφοριοδότης? Βεβαίως. Εσείς μαζεύετε πληροφορίες και τις δίνετε? Όχι. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Α, είστε οι πληροφορίες, μάλιστα. Ακριβώς. Γνωρίζετε τα πάντα λοιπόν για το σπίτι του λαού. Μόνο αυτό, να μην γνωρίζουμε. Και εσάς σας γνωρίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και κοίτα, ναι, ναι. Να μην είναι αγριοπέρι στις κοπέλες. Όταν τις λες, ο μονομάχος. Εύκολη ή δύσκολη? Ερώτηση, θα σας κάνω. Ναι, εύκολη τώρα στα γεροντάματα, άμα είναι και δύσκολη, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ποιος είναι έξω? Βλαδίμιρ Ίλιτς. Λένιν. Πότε γεννήθηκε, πότε πέθανε? Το 24 πέθανε. Ήταν 60 χρονών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντροφε Μαργαρίτη. Εντάξει, και εγώ χαίρομαι. Και αν δεν είσαι σύντροφος, τα παιδιά σου θα γίνουν. Να σε γεια σας, γεια. Χαίρετε. Πάντα καλά. Σύντροφος Μαργαρίτης, φοβερός. Πολύ καλός. Καπετάνιος. Σε ξένα χειρώνα, πολύ καλό. Δυο γαϊδάρι, μάλλον σε ξένα χειρώνα. Θα ήθελα η αριστερά, ειδικά σε αυτή τη φάση, να ήταν ενωμένη στην Ελλάδα. Μπορεί να γίνει αυτό? Και κατ' επέκταση δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, αλλά πάντως για μένα είναι αναγκαίο πια να γίνει. Από την κυρία Παπαρίγα, τη Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, να περάσουμε σε έναν άλλο Γενικό Γραμματέα. Το Γιάννη Ζουγανέλη. Θέατρο Ακροπόλ, λυρική σκηνή, κύριε Σαγγίρη. Φίλος, φίλος πραγματικός. Πώς ήταν ο Γιάννης μέσα? Δεν υπάρχει καλύτερος. Αναδικατάστατος. Καλώς, Πολύ καλό. Τραγούδια μου. Έχουμε συνεργαστεί. Προσφάτως μου έκανε την τιμή και στο δικό μου το προσωπικό δίσκο τραγουδάει ένα τραγούδι εξαιρετικό για τον Τζε Κεβάρα, που ο Τζε Κεβάρα του τη δίνει και θέλει να κατέβει από την αφίσα για να πετάξει τον Περέ στα μούτρα, να πούμε, των ανθρώπων, γιατί δεν θέλει ο Τζε Κεβάρα να είναι το άλοθη της επαναστατικότητας των μικροαστών κλπ. Και ο Βασίλης λέει: Τζε, θα πεθάνεις ξανά. Με στα μπαράκια, θα πεθάνεις ξανά στα σλιπάκια των φοιτητών, στην αφίσα κλπ. Του είπαν πως τον είδαν στη σχολή.
στο μποξεράκι κάποιου φοιτητή. Σε ένα φλιτζάνι, σε ένα τατού, σε μπεμβέ με τραβεστή παρέα. Σε θα πεθάνεις ξανά σε ένα πάρτι με φλόρους. Σε θα πεθάνεις ξανά σε ένα δρόμο με πόρους. Αυτό το τραγούδι που μας είπε με τον Τζε Γκεβάρα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Τζε Γκεβάρα εκνευρίζεται επειδή είναι το άλοθη των... Από την εκμετάλλευσή του. Ναι. Και κατεβαίνει κάτω, πετάει τον Περέ. Ναι, ναι, και τους βάζει χέρι. Είναι ένα σύμβολο το οποίο, ξέρεις, όταν το σύστημα δεν μπορεί να το πολεμήσει, το οικειοποιείται. Για να του αμβλύνει έτσι την ουσία του. Και μέχρι και μπουζάκια το κάνει. Βασίλης, Χρήστο μου, δεν είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να εύκολα να υποταγεί σε διαδικασίες της άρχουσας τάξης. Προέρχεται από μια επαρχία της Πελοποννήσου, από το Βάστα, από μια συγκεκριμένη οικογένεια με έναν πατέρα οικοδόμο, μια τρυφερή μάνα, τις αδερφές του, τα νύψια του κλπ. Μερικές φορές τα παίρνει και μαζί του και παίζουν και κανονικά πρέπει να τους είχε διώξει. Είναι ένας γλυκός άνθρωπος, ερωτικός πάρα πολύ, διατηρεί μια εφηβικότητα, παρότι είναι τώρα 40 χρονών. Διαχρονική εφηβικότητα. Ναι, ναι. Και είναι κάπου κοντά. Ναι, 40. Τότε πως είμαστε. Ναι. Τι ωραία, τέτοια να ακούσεις. Ναι, ναι. Ένας άνθρωπος που έχει αποζημιωθεί από τον κόσμο, είναι ο Βασίλης επίσης. Να πω την αλήθεια, γιατί δεν είναι τυχαία τώρα δισεκατομμυρίουχος. Μια φορά του πέσε το βιβλιάριο και του το πήρε και θα μέσα γκάσει. Τρόμαξε. Και πήγαν τα μαλλιά, δεν έμεινε τίποτα. πήρα λέει το βιβλιάριο και έρθει να τρέχω. Και ποτέ δεν το ξαναδά. Πήγα στη Βραζιλία. Ούτε ο ίδιος περιμένει, ποτέ, ξέρει ποτέ πει το αστείο. Ναι. Μετά το καταλαβαίνει, του προκύπτει. Είναι φοβερό. Εκεί που νομίζεις ότι όλα κυλούν ομαλά, ξαφνικά. Μα ο ίδιος σου λέω, ακούει τον εαυτό του και λέει, όχι, τι είπα. Δεν το περιμένει. Με το που τελειώνει η παράσταση του Γιάννη Ζουγανέλη, ο κόσμος φεύγει και δύο κυρίες, δύο γλυκύτατες κυρίες, μας μιλάνε για το αγαπημένο τραγούδι από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Εγώ κρατάω την ουσία και ονειρεύομαι. Εγώ το παραπέρα μιλάω. Χαιρετίσματα στην εξουσία λοιπόν. Τι βλέπετε τώρα, τι προβλέπετε. Θα σας ζήσω και το μωράκι σας. Δύο είναι. Δύο, θα ζήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι προβλέπετε τώρα στις εκλογές, γιαγιά, Εκατερίνη. Ωρα γιαγιά, δεν μπορείς να σας απαντησκολείτε. Εκλογές. Χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Να είστε καλά χωρίτσια. Τα κορίτσια χαιρετίσματα θέλουν. Κούκλες, είδες, ζωντανές. Τον Βασίλη Παπακοσταντίνου επισκηνής, εκατοντάδες κάτοικοι της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής γκρέμισαν ξαφνικά τα κυκλειδώματα και όρμησαν στην Εθνική Οδό, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση του υπεχοδέ να δημιουργήσει χώρο υγειονομικής τάξης απορριμμάτων στην περιοχή τους. Η αντίδραση των αστυνομικών ήταν βίαιη. Αλέξανδρος είναι, εκτός από νέος, ωραίος και ψηλός, συνεργάτης της εκπομπής μας. Και εκτός των άλλων, φανατικός με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Δεν χάνει συναυλία του. Θυμάμαι μία συγκεκριμένη, κάπου στην Εθνική Οδό 303 χιλιόμετρο στη μέση του πουθενά. Κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρόταν για δημιουργία χωματερής. Είχαν αποφασίσει να κλείσουν την Εθνική Οδό. Ο Βασίλης τραγουδούσε πάνω στη σκηνή. Έσκασε πολύ υπηκό εκείνη τη μέρα εκεί πέρα. Θυμάμαι 11-12 κλούβες. Τι να γίνει, τι να γίνει. Εσείς γίνεστε λαγοί.
Όχι, εμείς εκεί, εκεί από κάτω, ναι, ναι. Εκεί, που τι λαγή. Και ξαφνικά γίνεται και ξαφνικά ντου. Γίνεται ένα ντου από την αστυνομία και τον κόσμο όλοι μαζί. Παρ' όλα αυτά ο Βασίλης δεν πτωήθηκε, συνέχισε να τραγουδάει. Ενώ εσείς λαγή. Εμείς από κάτω. Ποιο τραγούδι λέει? Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Αυτό τους τσάντισε ακόμη περισσότερο και άρχισε να πετάνε καπνογόνα πάνω στη σκηνή, πάνω στο Βασίλη. Και μας το διαλύσαν έτσι άδοξα. Δεν είναι άδοξα, δεν το ξέρει φαίνεται. Τελικά δεν έγινε εκεί η χωματερή. Και αυτό είναι εκπληκτικό. Πάντως μας έκανε εντύπωση το ότι δεν έφευγες από τη σκηνή. Ενώ το λογικό θα ήταν. Δεν έφευγα, αλλά πρέπει παιδί μου, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο νομίζω να πετάνει η αστυνομία πάνω σε πάρκο σε καλλιτέχνες δακρυγόνα. Δεν έφυγα μέχρι που με πήρανε και καλά κάνουν που με πήρανε γιατί άρχισα να ζαλίζομαι. Το Σάββατο. Και μετά από μια μεγάλη διαδρομή, Βασίλη, φτάνουμε σήμερα εδώ στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο, στη Συγκρού. Μας έκανε εντύπωση η συμμετοχή της Ευρυδίκης. Είναι μια τραγουδίστρια που αποδεικνύεται τρομερό ταλέντο. Δεν την είχαμε συνηθίσει σε τέτοιου είδους δουλειές. Εγώ το ήξερα αυτό. Έχω αναφερθεί στην Ευρυδίκη πολλά χρόνια πριν. Για τις δυναμικές της, για την ευαισθησία της και αυτά. Και πράγματι, εδώ όλοι λένε ότι βλέπουν μια Ευρυδίκη καινούργια. Μια φορά μου είχες πει, δεν μπορεί να το νιώσανε κι άλλοι. Πριν το τέλος πως μοιάζει σιωπή, σαν αγάπη μεγάλη. Βασίλης είναι για μένα ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Μαθαίνω από τον Βασίλη. Έχω κάνει κι άλλες εντάξει σημαντικές συνεργασίες, αλλά είναι η πρώτη φορά πραγματικά που βρίσκομαι δίπλα σε έναν τόσο μεγάλο καλλιτέχνη. Τι μαθαίνεις, που τραγουδάει με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι. Που ο τρόπος που στέκεται στη σκηνή, ο τρόπος που βγάζει. Πού στέκεται τώρα, πράγμα... έτσι πάει. Δεν έχει σημασία, ακόμα και αυτό δεν το προσέχεις. Ποιο είναι το γομμένο σου τραγούδι? Σ' ακολουθώ που είναι και ωραία μπαλάντα για αυτά που λέμε μαζί, ας πούμε. Ποιο είναι το μαζί? Για πάντα εγώ κι όλο το τέλος πριν εδώ. Να κάνω εγώ το Βασίλη, να κάνεις εσύ την Ευρυδίκη. Θα κάνουμε ντουέτο τώρα. Κι όλο φεύγω, τι ωραία, ε. Και εμείς έχω δίνει πελάτες και φύγουμε. Το τέλος πριν εδώ. Κάθε νύχτα που περνάει σαν ταινία κι ό,τι ζήσαμε προβάλλεται με φόντο την πλατεία. Κάθε νύχτα που περνάει πάντα εδώ. Κι όλο φεύγω πριν μείνουμε μόνοι, το τέλος μη δω. Βασίλη μου, για σένα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνεργάτες. Έτσι. Θέλεις, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, κάτι να μου πεις, δεν ξέρω. Έχεις τραγουδήσει ήδη. Για οντισιόν, για οντισιόν και στα βίντεο και σου ήταν εδώ πέρα. Πώς με βλέπεις, έχω τα πρώτα 100 χρόνια. Να το κοιτάξουμε αυτό, αλήθεια σου. Και τι να μείνει, να μπαίνω σφίνα. Έτσι αλλιώς οι φωνές φτιάχνονται τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, τώρα φτιάχνω. Όχι στο live όμως, στο live εκεί δεν γίνεται τίποτα, ε. Δύσκολα τα πράγματα. Αν και έχουν ανακαλυφθεί κάτι μηχανήματα, λέει, που σε κάνουν πιο σωστό. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι η Πέννη από του Sonar. Και Sky Midi και ο Λευτέρης από του Sonar. Yes. Ευχαριστώ, δεν ήταν ανάγκη. Με τον Βασίλη συνεργάζεται για πρώτη φορά σε live. Ναι, ναι, πρώτη φορά. Ήταν τιμή μας που συμμετείχε σε ένα τραγούδι. Στο Δε Χρωστάω, σε κανένα. Για να το πούμε λίγο. Αχ, πες το ρε. Δε Χρωστάω. Το Βασίλη κάνει. Το Βασίλη κάνει. Όποιος τραγουδάει Βασίλη κάνει το Βασίλη. Ένα, δύο, τρία. Δε Χρωστάω σε κανένα. Πώς το βλέπεις? Πολύ καλό το κάνεις, ε. Δεν μπορώ να το ντουμπλάρεις κιόλας, ε. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Λευτέρης λέγεται Λευτέρης Πιάτσικας. Αδερφός του Φίλιππου, έτσι. Φίλιππου, του γνωστού από τους Pix Lux, της δυναστείας της μεγάλης. Και η Πέννη λέγεται Πέννη Ραμαντάνη. Πολύ καλός. Δεν το ξέρω τι με κάνει. Θα το εκμεταλλευτώ κι αυτό. Ναι, μπορεί να σε ντουμπλάρει. Και τώρα, Βασίλη, ήρθε η ώρα... Μαραθώνιο ντου ήταν αυτό. Τι είναι αυτό? Ήρθε η ώρα να ανοίξεις το δωράκι σου. Αυτό είναι
Μετά από μεγάλη έρευνα που κάναμε, αποφασίσαμε να σου κάνουμε αυτό το συγκεκριμένο δωράκι. Θα σου πω από εδώ. Σιγά σιγά βγάλω το. Οχ, κατάλαβα. Είναι ένα ξύλο από το χωριό μου. Είναι ένα ξύλο από το χωριό σου, η αλήθεια είναι. Κούτσουρο, το οποίο σίγουρα νομίζω ότι σε αντιπροσωπεύει, σου είναι πολύ χρήσιμο. Καλά, αυτά μεγάλωσα, γι' αυτό λέω είμαι από τζάκι. Επειδή είσαι παιδί από τζάκι, ναι, και όχι μόνο γι' αυτό. Ήταν πηγή φωτός, πηγή θέρμανσης. Εκεί διαβάζαμε, δίπλα στο τζάκι, γιατί βλέπαμε τη φλόγα και γράφαμε. Και εκτός των άλλων, θα σου φανεί πολύ χρήσιμο σε δύσκολες καταστάσεις. Νομίζω ότι ο Σάκης Μπουλάς θα μας εξηγήσει το λόγο. Παρακαλώ. Για πες μας για τη μάντρα που σου έκανε. Αν το ξέρετε και σε αυτό. Ο Βασίλης είναι πυρομανής. Του αρέσει να ανάβει φωτιές. Ήρθε λοιπόν στο ποινίο, φάλαμε και να ψήσουμε. Στο σπίτι σου. Έφτιαχνα τότε εγώ μια μάντρα που είχε αυτά τα παραδοσιακά τα με καστανιές. Ξέρεις, τα λοιπά. Έχεις παιδευτεί να τα βρεις. Ναι, τα φτιάξανε εκεί μας. Τώρα τα είχαν πελεκίσει. Και εσύ βοήθησες. Πελεκιμένα στο χέρι. Άρχισε λοιπόν να παίρνει από μια αντάρα, αφού έκαψε ό,τι ξύλα υπήρχαν. Έκαψε λοιπόν τα ξύλα και άρχισε μετά να ξυλώνει και τη μάντρα. Μου λένε με ειδοποιούν τα παιδιά, πήγαινε έξω, έχει ξυλώσει όλη τη μάντρα και την έχει κάψει. Δεν το πίστευα. Μου λέει, καθαρίζω κάτι ξερόκλαδα. Μου λέει, γιατί ήταν χάλια εδώ, ένα χούρι ήταν εδώ πέρα, γινότανε. Ναι, και τα καθάρισα και τα κάψα. Ξερόκλαδα, φύγουν τα σκουπίδια, ωραία. Και βγαίνω έξω και με τα ξερόκλαδα είχε κάψει και τη μάντρα. Ναι. Σε καλή λοιπόν σπίτι του Ιούνιο. Ναι, και θέλει τζάκι. Και έχει φωτιά, ας πούμε. Στον καύσωνα. Στον ακριβώς. Αυτό σημαίνει. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα χρειαστεί στι δύσκολε ώρε. Θα χρειαστεί. Αλλά αυτό δεν θα το κάψω γιατί είναι από το χωριό. Γιατί σε βλέπω να παίρνεις όλες τις μάντρες. Καλύτερα να κάψω την καρέκλα παρά αυτό. Έχεις κάψει πάντως και σκαλοπάτια. Και η Ελένη με κυνήγαγε μια φορά. Είχα κάψει καρέκλες. Ναι. Δεν είχε μου τελειώσει. Και η Τάνια μας το έχει πει και η Ελένη. Και ο Μπράιαν, ο κουμπάρος σου από το Τζίζερ, μας έχει πει για διάφορες ιστορίες που έχεις κάψει ό,τι βρίσκει μπροστά σου. Αλλά τον Ιούνιο, Τζάκι. Με τραβάγανε μια φορά γιατί τραβάγα τα κάγκελα και με πιάσαν τελευταία στιγμή. Στο σπίτι, από το μπαλκόνι. Για να τα κάψεις. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Βασίλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μπήκατε στον κόπο και κάνατε και εσύ και συνεργάτες σου όλο αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πιο πολύ σας ευχαριστώ που πήγατε στο χωριό. Είχε και ένα γαϊδουράκι τέτοιο. Ναι, ναι. Και το πούλησε και το πήρε με εκείνο που είδε, πέρασε το πελαρόδο. Είχε ένα τέτοιο γαϊδουράκι, λέτε. Ο Βασίλης από Κωνσταντίνο μικρός. Πώς το λένε το γαϊδαρό? Κάτσο. Κίτσο. Hey. Το γάιδαρο του Βασίλη πώς τον έλεγαν? Κίτσο, δεν άκουσε λέω. Κίτσο το έλεγαν το γάιδαρο του Βασίλη. Ναι. Hey. Το γαϊδαράκο του Βασίλη τον έλεγαν Κίτσο. Ναι, hey, Κίτσο, Κίτσο. Κύριε και κύριοι, καλή σας νύχτα. Και κλείνω τα μάτια και σ' ακούω.